τη Ιωάννα και το Αντρέα, ότι ήταν σαν ζευγάρι βγάζαν ένα πιο δέσιμο, ολοκληρωμένο και πιο ελεγχόμενο αποτέλεσμα. Ενώ αντιθέτως η Πενελόπη, ενώ είχαν πολλή έκφραση, κάνανε πολύ θεατρικές παραστάσεις, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ, δεν νοιαζόταν ένας για τον άλλον. Δεν είχαν χημεία. Δεν βγάζανε από τι το καταλάβατε. Κυρία Μπελίκοβα, από τι το καταλάβατε αυτό? Υπάρχει κάποιο έτσι περιστατικό που έχει συμβεί, που να έχει πέσει ίσως η Πενελόπη, που δεν ξέρω? Κάτι που έχετε δει εσείς? Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ πιστεύω ότι η Ιωάννα είχε αυτό το ταλέντο στο να κυριαρχεί στο χώρο. Κατά επέκταση προφανώς μπορεί και από την ίδια να ερχόταν αυτό το συνέστημα και με τον καβαλιέρο της. Και αυτό ουσιαστικά έβγαζε πιο σίγουρο αποτέλεσμα. Θα ήταν πιο πιστική προς το τελικό αποτέλεσμα. Η Πινελόπη, το είπατε κι εσείς, ήταν μια κραυγή, έντονη προσωπικότητα. Μήπως δεν άφηνε τον παρτενέρ της να φανεί περισσότερο από αυτήν? Δεν γιατί βλέπαμε αυτό, ισότιμους τους ρόλους. Δεν μπορείτε να επιβληθεί στον επαγγελματία. Όχι, γενικά η προσωπικότητά του. Ναι. Δεν θα μπορούσε να το σταματήσει να φανεί σε καμία περίπτωση. Απλά πιστεύω ότι επειδή είναι πιο θόρμητη, της έβγαινε όλο αυτό το ενθουσιασμό πολύ περισσότερο και κάποιες φορές μπορεί να ήταν πιο πολύ από... Δηλαδή ήταν πολύ πιο ενθουσιασμένη ουσιαστικά. Εκρηκτική, και παιδιά, είναι η δυναμική προσωπικότητα. Πιο εκρηκτική, δεν μπορούσε να το ελέγξει κάποιες φορές τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο ήταν τόσο καλές. Ναι, πρέπει να έχει να κάνει, πρέπει να είναι έτσι και στη ζωή της. Ναι, είναι και πολύ ενθουσιώδης άνθρωπος. Στη ζωή βγαίνει και στον χώρο. Επειδή λέει η κυρία Γκαλένα Βελίκοβα ότι δεν μπορούσε να το ελέγξει αυτό η Πινελόπη Αναστασοπούλου και επειδή ψηφίζει και το κοινό ή ψήφιζε το κοινό, θα ήθελα να τη ρωτήσω αν το εννοεί αυτό στο χώρο ή και γενικά στον τρόπο που επικοινωνούσε τα πράγματα προς τα έξω. Δηλαδή στο χαρακτήρα της, στην προσωπικότητα που έβγαζε, προς την κριτική επιτροπή, προς τον κόσμο, προς τα μέσα. Γιατί όλα παίζουν ρόλο. Σίγουρα. Ο κόσμος πώς ψηφίζει, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Σίγουρα δεν ψηφίζει μόνο με το πώς τους βλέπει τεχνικά και με το τι τους βγάζει ο εκάστοτε διαγωνιζόμενος και σε όλη τη διάρκεια του σοου. Αλλά νομίζω ότι να φτάσει το τελικό σε ένα τέτοιο σοου δεν είναι καθόλου λίγο. Okay. Και ο κόσμος τους αγάπησε και τους δύο και τους ψήφισε και το χαρήκανε και οι δύο πάρα πολύ. Ποια πιστεύετε και εμείς από που τους δύο είδαμε ειδικά και στο τελικό. Κυρία Βελίκοβα, ποια πιστεύετε από τις δύο αγάπησε πραγματικά αυτό που έκανε και δεν το έκανε και λίγο για να διαφημιστεί? Και οι δύο πιστεύω το αγάπησε. Γιατί η κυρία Πινελόπη Αναστασοπούλου έκανε και πολύ. Εγώ και οι δύο, ναι. Και οι δύο. Γιατί είδαμε την Πινελόπη πολύ πιο προσπαθιασμένη σε περιοδικά, σε συνεντεύξεις, ενώ την Ιωάννα καθόλου. Άλλο αυτό. Αυτό έχει να κάνει και με την επιλογή του καθενός. Αν θέλει να βγαίνει ή αν δεν βγαίνει, αλλά και τι πουλάει και στα εγώ περιοδικά. Εγώ από ό,τι άκουσα έχουν και οι δύο πλάνα να συνεχίσουν όχι μόνο το πατινάς, αλλά να κάνουν και άλλα πράγματα μαζί. Οπότε σίγουρα θα το αγαπήσει. Για να φέρουν να το συνεχίσουν και από εκεί και πέρα. Δεν είναι και κάτι εύκολο, παιδιά, για να μπορείς να το κάνεις χωρίς να το γουστάρεις κιόλας. Μιλάμε σε πάνω σε πάγο. Σίγουρα. Είναι επικίνδυνο. Δηλαδή θα πρέπει να τουλάχιστον σ' αρέσει αυτό που κάνεις για να καταπονείσαι και έτσι. Και για να το ρισκάρεις κιόλας. Και είναι και θανάτους φόβους. Και δεν είχε και κανένα έπαθλο φοβερό. Πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τις δηλώσεις της Ιωάννας Πηλυχού αμέσως μετά τη λήξη της βραδιάς στην Κωνσταντίνα Δημοπούλου που περίμενε τους πάντες εκεί χθες το βράδυ χαρτερικά.